αρκετά στη σειρά που να παρακολουθήσουν. Είναι αρκετά ποιοτικοί παίκτες και δύο. Ο Φίποντο είναι ιδιαίτερα αθλητικό παιδί και νεαρότερος. Και ο White πολύ καλός στο low post. Είναι δύο μεγάλα κορμιά που γεμίζουν τις ρακέτες των δύο ομάδων και μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα. Μαζεύεται και ο κόσμος σιγά σιγά. Ο Κεραυνός κέρδισε τον Τζάμπολ με τον White και ο Simon Michael στην κορυφή σε ένα screen που θα πάρει για το ρόλ του White. Κατοχή για το ΑΠΟΕΛ. Βγαίνει άμυνα ψηλά από τον Φίποντο, από τον Pointer. Για να δώσει επιλογή, πάσα στην αδύνατη πλευρά, πολύ ωραία για τον Στυλιανό. Παίζει μια προσπίση, ελευθερώνεται και βάζει το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. Πολύ ωραία επίθεση. Pointer πάει κοντά, δίνει στον Φίποντο, ελεύθερος αυτός για το ξεκλείδωμα της άμυνας του Κεραυνού, που ανέβασε το επίπεδο του και μαζί και αυτό της ομάδας του. Ο Griffin σε αυτό το fast-paced offense, το up-tempo για το οποίο συζητούσαμε. Pointer, ωραία πάσα. Ο Φίποντο με το αριστερό, συν 4. Επιτίθεται μπροστά στον Φίποντο, δεν μπορεί, Pointer ψηλά. Και το ΑΠΟΕΛ θα τρέξει. Πατάει around Griffin και καρφώνει. Ξεσηκώνει τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ αυτό το κάρφωμα φάση του αγώνα. Μέχρι στιγμής 14. Λίγο εκνευρίζεται ο White γιατί βλέπουμε ότι παλεύει για καλές θέσεις και αργεί να πάρει την μπάλα ή όταν την πάρει έχει πάνω του κάποιο αμυντικό. Για το τουλάχιστον σε διαφορά το κομμάτι του άσου. Ναι, γιατί ο Griffin είναι ένα παιδί που δεν είναι playmaker, αναγκαστικά παίζει αυτόν τον ρόλο που διαθέτει. Εξαιρετική προσπάθεια του Berns που βάζει για αυτό το πρώτο καλάθι. Πολύ ωραία ο Σιμίτζης. Συνεργάζεται με τον Κιλαρά, backdoor κόψιμο. Τον Berns να δώσει ο Pointer, Berns στην γωνία. Τίγκας για τρεις και ο Φίλιππος Τίγκας. 12 όλα. Για να ραζρατζής πάει ωραία και με πολύ ωραίο τρόπο. 14-17 τα αθλητικά πρωτεύοντα. Για να ράζει για δύο, ωραίο σου. 20-22. Σε επιθέσεις εκτός λογικής. Ήταν και μετά από time out που αυτό δεν το περιμένεις και το... είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Υπήρχε όμως και φάουλ πάνω στο White εδώ, ήταν νομίζω ότι ήταν και ακριβώς μπροστά στα μάτια μας. Προσπίση για Griffin, μέσα αυτό το τρίποντο ίσως δώσει. Παιδί που μπορεί να παίξει ουσιαστικά 4 θέσεις και να κάνει πράγματα. Λάτος και ο Φίποντο με πολύ ωραία κίνηση κοντά στο καλάτι. 27-31, δεν του ακουμπούν την μπάλα του Malcolm. Πάνε σε ένα pick and roll, πετάει ψηλά την μπάλα στο White, αυτό Φίποντο αυτός γυρίζει. Ο Κεραυνός κάνει ό,τι χρειάζεται, δεν κάνει κάτι παραπάνω. Πίσω από τη φάση είναι πολύ δύσκολο. Στυλιανού ελεύθερος και πάλι για τρεις. Ναι, αυτό θα το βάλει. Δεν έχει, κακά τα ψέματα αυτό το παίχτη. Προσπαθεί να βρει τις λύσεις. Τίποτα, βλέπετε ότι διστάζουν ακόμα και τα ελεύθερα σουτ. Να τα πάρουν, είναι ένας παίχτης που έχει το σουτ. Αν πάνε στα mechanics τους και ξεχάσουν που Χαήλ Στυλιανού. Στη γωνία για Malcolm για τρεις αυτός και αυτό μέσα. 45 θα βάζει να τρέξει και να δώσει στο Pointer. Αυτός γερά πατάει και αστοχή. Φίποντο στο rebound. Αρχίζει να παίρνει ο Φίποντο πρωτοβουλίες. Βγήκε από τα σκρίνο Στυλιανού για τρεις και αυτό μέσα. Ο Κεραυνός σκοράρει από παντού. Έρχεται το σκριν του Κουμί, ωραία κίνηση. Και στη γωνία ο Σιμίτζης για τρεις και αυτό μέσα. 47-53. Στα φάουλ και στα παιχνίδια μαζί μας μπορέσαμε να του δημιουργήσουμε πρόβλημα. Στυλιανού δεν καταλαβαίνει τίποτα. 47-56. Λάτος Ιμιτζίσπιν την κρατάει στο γήπεδο και γυρίζει πάνω στον Berns. Λάτος και ο Ιμιτζίσπιν που περνά από τον Φίποντο, καλή άμυνα από τον Κεραυνό. Griffin όμως βρίσκει έναν τρόπο να πάει κοντά και να αφήσει μπάλα στο καλάθι του ΑΠΟΕΛ. Μειώνει στον πόντο 55-56. Ωραία, ο Μιχαήλ μέχρι μέσα στο καλάθι που λέγαμε. Να πούμε ότι καμιά ομάδα πλέον δεν έχει πολιτεία, θα κλείσουν πάνω του οι παίκτες του Κεραυνού και θα αφήσουν μόνο του τον Pointer, ο οποίος προσπίθηκε, σούταρε και το βάλε. Από μοιραίος πόσο εύκολα μπορείς να γίνεις ωραίος. Εντυπωσιακός και ο Berns, φανταστικό τελείωμα. 63-64. Ξέρω τώρα. Ο Malcolm ζήτησε αλλαγές. Griffin, Pointer, για τρεις μεγάλο σουτ του Pointer, άστοχο, Στυλιανού, τέλος ο Κεραυνός, κάνει τον break, 63-66.